έργα δεν έχει, ιστορίες και τέτοια καλά έργα. Ειδικά το Σαββατοκύριακο που μπορώ να δω, ας πούμε, το Παρασκευή και το Σάββατο ταινία. Μάπα ταινίες έχει, κάνα καλό θρίλερ δεν έχει. Τις έχουν πολύ αργά, ξημερώματα δεν αντέχεις, κοιμάσαι εκεί. Σε παίρνει ύπνος, έρχεται το σκύλος να κατουρίσει, σε κάνει χράτς το χέρι να πούμε βγάλε με να κατουρίσω, βγάλε με να χέσω. Πολλά θεματάκια έχει. Ο Δε Ζουράρης, έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έχει κάψει φλάντζα, ότι χάνει πεταλιές, ότι εντάξει, για μένα είναι πιο τραγικό να ξέρω ότι το παιδί μου και τα παιδιά σας θα πάνε στα 300 ευρώ, θα σπουδάσουν, θα μάθουν ξένες γλώσσες και θα πετάξει η Ελλάδα στα σκουπίδια, από το να έχω ένα φελό υπουργό θρησκευμάτων και παιδείας. Φελός είναι. Αν δεν το ξέρατε ότι ο Ζουράρης είναι φελός. Εντάξει, έχει καεί διεκδικητής του τίτλου και εγώ στο μαγαζί πρώτη πίστα και ο άλλος ούτε τη λουλουδούνα. Αυτό δεν, τι, ναι. Τι έγινε ρε Παοβλή, δεν πήραμε την άμα. Πήρα τις ενώσεις. Πήρε τις ενώσεις ρε μητάρα. Τις ενώσεις πήρες. Πέρα την ταγιάννα στο 10ο λεπτό. Δεν. Ο διαιτητής, σφαίρα. Εσείς πατριώτης. Ναι, κόπτομαι δηλαδή για το έθνος μου. Και εγώ κόπτομαι για τα φράγκα μου. Και για την πατρίδα. Και για τα δολάρια μου. Καλά, πάρτε λεφτά και να σου έρθουν εδώ ο ταξί. Χωρίς πατρίδα δεν υπάρχεις. Ο ταξί. Με πατρίδα. Άμα σου έρθει εδώ, έχει όσα λεφτά θέλεις εσύ μετά. Ποιος θα έρθει. Να δεις τι θα πάθεις. Ήρθε άνθρωπο. Από τον ταξίν και τους άλλους. Άσους αυτούς δεν είναι τίποτα. Το ταξί θα έρθει. Λοιπόν, ο Βενιζέλος, ο Τσακατρόπουλος, ο Βαρουφάκης ήρθε. Γιάννη, ο Έλληνας ο Βαρκαματιάρης, ο εργάτης, ο άνεργος. Τι φοβάται τώρα. Ο άνεργος. Πιο πολύ αδερφός νιώθει με τον Έλληνα κοπλιστή ή με τον Τούρκο ομολογό του. Ναι. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Ραπτόπουλο από το έμφραγμα έχει μεγαλύτερο πόνο. Ναι. Ο κολικός από το έμφραγμα. Η γέννα δεν ξέρω, δεν γέννησα. Αν και τώρα πια γεννάνε με κεσαριανές. Πώς τη λέμε, όχι με φιλοπάπου γεννάνε. Ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχάς. Καλή χρονιά, Φεβρουάριος μπαίνει. Πέθαναν. Λέμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Φτάνει. Καλή χρονιά. Τι καλή χρονιά. Μέχρι 15 του μηνός πεθάνανε 5.000 άνθρωποι. Τι καλή χρονιά. Δεν έχει μείνει κανένας που να μην πέθανε. Ξεκίνησε ο Λουκανίδης, πήγε του Ηρακλείου αυτός. Μητώσεβιτς. Άσε, τι καλή χρονιά. Γέραν, βέβαια. Εμείς ευχόμαστε να πάει καλά. Εντάξει, και επειδή ευχόμαστε, δηλαδή πάει καλά, πεθαίνει ο κόσμος. Πάμε στα δέματα, λέγε. Εγώ πήρα να ευχηθώ σε όλους να είστε καλά. Δεν θα είμαστε καλά, μην εύχεσαι. Ναι. Άρχισε να πάει στο διάλογο. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε για εσένα. Πάμε, ναι. Και μελαχρινή και ξαρχιά να είναι, ξέρω εγώ, απλά να είναι ας πούμε στα 65 κιλά. Κοκκινομάλα, αν είναι κοκκινομάλα. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Αλλά να έχεις και καλή. Να σου πει κάτι, Γιώργο. Κοίταξε. Γύρω στα 1,70, 1,75. Κιλά. 65 κιλά. 65 κιλά με 1,75. Ωραία, γυναικάρα. Δηλαδή, άμα μια τέτοια γυναίκα, γιατί να παρέσει έναν εφωτιάδη. Δηλαδή, να μην έχει κουσούρι. Κάτσε του 1,90 είναι ο Μιχάλης. Στάσου, έτσι λέει. Ένα λεπτό, ρε. Περίμενε, περίμενε. Διάβασε τα ένα όλα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, να έχει δουλειά, να έχει λεφτά, να είναι στην Αθήνα. Εντάξει, και εγώ έχω σπίτι. Όταν με σταματάς, δηλαδή, δεν πρέπει να πω ότι έχω και εγώ σπίτι. Δεν είμαι ξέπαρκος. Πόσα μέτρα είναι? 160 μέτρα είναι. Συγγνώμη, πλάκα κάνεις. Έχεις σπίτι 160 γονικά. Ναι. Φίλε, σε παντρεύομαι. Πλάκα κάνεις. Άρα, νοικιάζω το ένα. Ναι. Σπίτι, αν κάνουν Αθήνα δουλειά, ελεύθερη χωρίς παιδιά και ένα 75 με 65 κιλά. Εντάξει, κάνω πίσω. Αυτά πάνω είναι 65 κιλά. Γελάει. Τι δεν το κάνεις. Το βλέπεις αυτό, αυτό το βλέπεις. Όταν θα γυρίσεις στην κάνω την ενίσαι. Άκουσε, βρίσκεται. Πώς για, το έχετε κάνει μπουρδέλο. Και βρίσκει ο άλλος. Όχι ρε, συγγνώμη, αλλά όχι. Το μπουρδέλο το δέχεστε βρισκιά. Πες το λίγο ανοσής, πες το λίγο τώρα μπουρδέλο, ξέρεις. Άντε πάλι τρία. Για να καταλάβω δηλαδή, στο μπουρδέλο ξεχαμπανιά. Άστε διάλο, πάνε επόμενη γραμμή. Ήρθε από την Κομωτινή εκεί με τις τουρκάλες, μας κάνεις μάθημα. Τότε διπλά δεν τα έπαιρνε. Η γιαγιά του Φωτεινάνη. Ναι, μάμα πάνω απ' έξω, μάμα πάνω απ' έξω. Χθέσω μια με την Ενέσα τώρα εδώ. Ρε παιδιά μιλάω. Δεν νομίζω ο αδύναμος δεν ευνοείται. Ούτε στο δικαστήριο ούτε στο γήπεδο, ναι. Εντάξει, γιατί βγάζει και η κόκκινα είναι ένα υπέρ του ισχυρό και ξεπερνάς ακόμα καλύτερα. Βέβαια εδώ ληστής λίστευε και επειδή έκανε φιλίες με τον Χριστό είχε μέσον και τον έσωσε να πω κάτι. Τι λες ρε Ραπτόπουλε, τι είναι αυτά που λες. Του λέει 10 δευτερόλεπτα πριν, δικός μου είσαι, σε παίρνω μαζί. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Άρα ταιριάζει στο Survivor. Ναι, ταιριάζει, το είχα με ένα Αθηνά πλούσιο. Στο Survivor, όπως λέγανε και οι παππούδες στο καφενείο. Με ταιριάζει. Δεν μου λες, ρε κουφάρα, θα πας στο Survivor και μετά θα μας μιλάς ή θα διαφέρει. Καταρχήν στο Survivor, στην άμμο επάνω θα κάνω rapto.gr. Θα το κάνω όλο, όπως έχει κάνει οι άλλοι τέτοιο. Έτσι ακριβώς το κάνω. Θα μας ξεχάσεις. Όχι, δεν θα ξεχάσεις καθόλου. Θα σε παίρνω στο κινητό, θα λες δεν σας γνωρίζω. Δεν κοίταξε. Μάρκε, δες το ρε φίλε. Δες τη χάρη. Στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για την Ανίτα. Λέγε φίλε. Θα σε δούμε στην Αριστοτέλους γυμνό. Θες το κορμί μου να το δεις γυμνό τόσο πολύ. Θέλεις. Ναι. Μ' αρέσει, χαίρομαι γι' αυτό στα 49 προς 50 να μου κάνεις τέτοια ωραία νήθικη πρόταση. Σας αγαπώ πολύ. Πάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω όλοι εσείς που θα πάτε στο συλλαλητήριο και καλά κάνετε και θα πάτε, το ξαναλέω. Μαγκιά σας είναι, δεν διαφωνώ. Δεν πάμε και κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν πάτε λοιπόν κάθε μέρα, να ακυρώσετε τους πληστηριασμούς που γίνονται και πάτε στο συλλαλητήριο. Οι περισσότεροι φοβούνται ότι πηγαίνοντας εκεί θα πάνε ξύλο γι' αυτό. Ενώ στο συλλαλητήριο που είναι, πώς το λένε, μια διαμαρτυρία εθνική, ανέμακτη, χωρίς κίνδυνο, χωρίς κανένα ρίσκο, χωρίς τίποτα. Εκεί πηγαίνετε να κάνετε τη μαγιά σας και να πουλήσετε ψευτοπατριωτηλίκη. Γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς που θα πάτε εκεί και απαντώ σε αυτούς που μου στέλνετε τα μηνύματα, δεν αγαπάτε την Ελλάδα. Την έχετε γραμμένη κανονικότατα. Στηρίζατε Πασόκ Νέα Δημοκρατία μέχρι που έκοψε τους διορισμούς και μου το κάνετε τώρα μούχτι. Κάνετε τους μάγκες. Ψάχνετε ένα άλοθη γιατί δεν αντιδράσατε ποτέ στα τόσα αντιλαϊκά μέτρα που περνούσανε. Αν σας ρωτήσω ποια είναι η ιστορία της Μακεδονίας, δεν έχετε ιδέα. Δεν ξέρετε τίποτα. Εσάς σας ενδιαφέρει μόνο να μην τους λένε αυτούς τους Μακεδόνες. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Τον αλυτρωτισμό που μπορεί αυτοί να έχουν αυτοί. Εγώ σου λέω τους φωνάζουμε ρε και Νέα Ταϊλάνδη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν θέλουν αυτοί να κάνουν εντού, να μας την παίξουν. Όταν το όχι σας το έκανε ο άλλος, ναι, γιατί κάνατε του μπεκί και τώρα μου βγαίνετε στον δρόμο. Η Μακεδονία ξακουστεί της Ελντοράντο η χώρα. Αντί όλοι αυτοί να πάνε κάθε Τετάρτη να ακυρώσουν τους πληστηριασμούς κατοικίας ή να προστατεύουν το περιβάλλον της Χαλκιδικής, τρέχουν για ένα πουκάμισο αδιανό, μια ονομασία. Προτελευταίος, ναι. Έτσι, για. Πρέπει να δούμε Φωτιάδη Survivor. Οπωσδήποτε. Εννοείται. Οπωσδήποτε. Εννοείται. Αλλά στις γυναίκες που περιγράφει, δεν περιγράφει γυναίκα. Φορολογική δήλωση περιγράφει. Άκουζω. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Παρακαλώ. κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75, κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Radiofono.gr. Πολύ καλό.